Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να δείτε αυτήν εδώ, να ακούσετε αυτή την ομιλία. Νομίζω θα σας εντυπωσιάσει, γιατί όπου έχει γίνει, πραγματικά έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Το να πω εγώ κάτι για τον Καποδίστρια δεν είναι πρέπον, γιατί θα τα πει όλα ο συγγραφέας. Εγώ θα σας πω δύο λόγια για τον συγγραφέα. Καταρχήν είναι φίλος μου και τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Γιατί είναι αδερφός ενός αγαπημένου μου συναδέλφου και φίλου του Παναγιώτη Κονιλάκη. Θα σας πω το εξής, ότι ο Γιάννης ο Κονιλάκης με τις αχαρνές έχει ασχοληθεί σε ανύποπτο χρόνο. Όταν ήταν απλά ένας οικονομολόγος που κάνει καλά τη δουλειά του, φαντάζομαι, γιατί ένας άνθρωπος αν κάνει καλά τη δουλειά του σε ένα τομέα θα το κάνει και στον άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση. Τότε λοιπόν δοκιμάστηκαν οι αχαρνές με το σεισμό. Ο Γιάννης Κορνιλάκης λοιπόν έδωσε ακριβώς όσα έδινε και για να αντιμετωπιστεί η πρώτη, θα έλεγα, η πρώτη δυσκολία, δηλαδή 200.000 δραχμές σε 55 οικογένειες, 60 οικογένειες, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. 25. Το διπλασίασα απλά. Λοιπόν, σε 25 οικογένειες από το στέρημά του. Από το στέρημά του. 5 εκατομμύρια δραχμές. Όπου λοιπόν πήγαμε, αυτά δεν δόθηκαν στο Δήμο ή σε κάτι το οποίο ο Δήμος θα εκμεταλλευότανε. Πήγαμε στις οικογένειες που είχαν πραγματικό πρόβλημα. Σε αυτές τις οικογένειες που δεν πήραν αρρωγή. Είτε γιατί ήταν στο Νίκη, είτε γιατί δεν έπαθαν τόση ζημιά για να τους χρηματοδοτήσει το κράτος. Πήγαμε λοιπόν εκεί, πήγε μόνος του, έδωσε τα χρήματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι και άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ακριβώς αυτό που έχει κάνει. Γιατί πραγματικά έχουν γίνει και άλλα πράγματα, τα οποία εκείνος δεν θέλει να ανακοινωθούν. Όμως είναι καλό, γιατί ο ένας θα παρακινήσει τον άλλον, αγαπητέ φίλε Γιάννη, και γι' αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσεις, να μας δώσεις το δικαίωμα να πούμε δύο λόγια και για σένα. Λοιπόν, να μην σας φάω το χρόνο, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε τον Γιάννη, τον Κονιλάκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήρθατε.